Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Αυτό είναι το 24ο βίντεο και σήμερα θα ήθελα να απαντήσω στην εξή ερώτηση. Αφού ενημερωθεί ένα νέο συνεργάτη για τι δράσει που είναι απαραίτητε στη δουλειά αυτή, αφήνουμε τον συνεργάτη να καθορίσει τον ρυθμό δράση του χωρί να παρέμβουμε. Η ερώτηση είναι αν αφήνουμε τον νέο μα συνεργάτη, το συνεργάτη μα, να ορίσει μόνο του το ρυθμό του ή αν με κάποιο τρόπο παρεμβαίνουμε παραγγενώντας τον να κάνει κάποια βήματα πιο γρήγορα. Εδώ είναι που έρχεται η δική σας δουλειά σαν ανάδοχη, όπου σας κάτω τον βοηθάτε και τον υποστηρίζετε μέσω της εκπαίδευσης, της παρακίνησης και της πρόσθετης εκπαίδευσης. Το ότι κάποιο γνωρίζει τις απαραίτητε δράσεις για τη δουλειά, δεν σημαίνει ότι θα τις κάνει κιόλα. Όλοι γνωρίζουμε ποιε τροφέ χρειάζεται να τρώμε για να είμαστε υγιεί ή ότι χρειάζεται να γυμναζόμαστε καθημερινά. Αλλά ποιοι το κάνουν, Άρα, το να γνωρίζει κάποιο τι δράσει δεν είναι αρκετό πάντα. Η δική σα δουλειά, η δική μα δουλειά είναι να βεβαιωθούμε ότι θα κάνει αυτά που γνωρίζει. Και πώ το κάνουμε αυτό, περίπου όπω κάνουμε και με το coaching που κάνουμε με του δικτυωτέ που προπονώ. Δηλαδή, αφού γνωρίζουν τι δράσει που χρειάζεται να κάνουν, μπορούμε να του ρωτήσουμε: Πε μου, τι θα κάνει τι επόμενε 7 ημέρε για να πα στην επιχείρησή σου και μπροστά. Ή πε μου τρία πράγματα που θα κάνει στι επόμενε 7 ημέρε. Και μα λέει παράδειγμα, θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Και μετά ρωτάμε, θα τα κάνει. Ναι, θα τα κάνω. Πολύ ωραία. Και πώ θα ξέρω ότι τα έκανε, και θα μα πει, θα σου στείλει ένα μήνυμα όταν τα κάνω. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Μπορείτε δηλαδή να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο τη δέσμευση, ώστε να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν συγκεκριμένα τι θα κάνουν και να ξέρουν ότι θα μιλήσετε μια συγκεκριμένη ημέρα για να σα αναφέρουν τι έκαναν και να δείτε μαζί την πρόοδό του. Επίση, χρειάζεται να μιλάτε τακτικά τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και να βλέπετε την πρόοδό του βάζοντας καινούργιες εργασίες, δίνοντας ιδέες όποτε χρειάζεται και εμπνέοντάς τους να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Το να αφήσετε περισσότερο από μια εβδομάδα χωρίς να έχετε μιλήσει, δημιουργεί ένα μεγάλο κενό στο οποίο δεν γνωρίζετε τι έχει συμβεί. Τουλάχιστον για τους προσωπικούς σας συνεργάτες, αλλά και για όσους προ προπονείτε προσωπικά από το βάθος σας, Χρειάζεται να έχετε μια εβδομαδιαία επικοινωνία κατά την οποία θα βλέπετε τα νούμερά τους, το τι έχουν κάνει δηλαδή, και θα τους βοηθάτε να βρίσκουν λύσεις όπου χρειάζεται. Οπότε η απάντηση είναι ότι δεν τους αφήνουμε τελείως μόνους τους, αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που καθορίζουμε το ρυθμό τους. Χρειάζεται να σεβαστούμε το ρυθμό των συνεργατών μας, όντας όμως μια κινητήριο δύναμη, η οποία μπορεί να τους οθήσει να ξεπεράσουν κάποιες περιοριστικές πεπιθήσεις, κάποιες αδυναμίες, ε, και προβληματισμούς. Ζητήστε τους να δεσμευτούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα κάνουν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και φορτίστε να μιλάτε μαζί τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη και τη σημερινή απάντηση. Έχω σχεδόν 6 μήνες που δημοσιεύω τέτοια βίντεο κάθε εβδομάδα. Αν τα βρίσκετε χρήσιμα, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, στο YouTube, ε, ώστε να λαμβάνετε άμεσα κάθε τέτοιο βίντεο. Μοιραστείτε με άτομα της ομάδας που νιώθω ότι θα μπορούσαν να βοηθούν από αυτές τις ιδέες. Αν θέλετε να βρείτε περισσότερα από 900 άρθρα πάνω στο δικτυακό μάρκετινγκ στο marketing γενικότερα, στην επικοινωνία, ανέβριση υποψηφίων, τεχνικές πωλήσεων, χειρισμό αντιρρήσεων, διαχείριση χρόνου και πάρα πολλά άλλα, επισκεφτείτε τη σελίδα μου www.networkpavlamarketing.gr και συμπληρώστε το email σας πάνω δεξιά κάπου για να λαμβάνετε ό,τι νέο ανεβάζω. Από το 2007 το blog networkmarketing.gr αποτελεί μια πηγή θετικών δημοσιεύσεων για τον κλάδο του δικτυακού marketing, του MLM, απευθείας πωλήσεων, affiliate marketing, έχοντας βοηθήσει πάρα πολλούς δικτυωτές, χιλιάδες δικτυωτές, να ξεκινήσουν σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και να χτίσουν σημαντικέ επιχειρήσει. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή. πράξη τη σημερινή συμβουλή, δώστε στου ανθρώπου την κατάλληλη υποστήριξη και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.